Gorayana είναι εδώ. Εδώ είναι ο Κώστας. Όταν είναι πού. Κρασοδικία 19, εδώ είμαστε πάλι να σας θυμίσουμε ξανά πως ήρθε καρναβάλι. Εμείς εδώ δικάζουμε υπόθεση που καίει και μέσα στη σούρα την πολύ θα βρούμε και ποιος θέει. Και κι αν δεν έχουμε αίθουσα και είμαστε στον δρόμο, εμείς για χρόνια έχουμε ένα δικό μας νόμο. Και ο νόμος είναι το κρασί που την καρδιά εφραίνει και που και πεθαμένονε μπορεί και ανασταίνει. Άλλο δεν σας κουράζουμε. Καθίστε και θα δείτε. Και σας το λέμε υπεύθυνα πως θα θεραπαείτε. Κι αν πει κανένας περίεργος πως τάκα δεν αρέσει, δεν λέμε να του παραθεί και κάτω να του πέσει. Άντε την εκκλησία της. Και το κρασίδι μου. Πάσαμε. 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 Ελάτε κάτω. Πάσαμε. 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 Πάνω που έλεγα που φέτος θα πούμε το κράσο μας με την ησυχία μας, μας φέρανε του τουνούς εδώ και θα έχουμε πάλι φασαρίες, θα μου το θυμηθείς. Να μην μπορούμε, ρε πρόεδρε, μία φορά να μεθύσουμε με την ησυχία μας. Το λοιπόν, κύριε πρόεδρε, σε παρακαλώ, ανέλαβε να τελειώνουμε. Καλά, δεν το έχεις μάθει ακόμα, εσύ δικάζεις. Εγώ έρχομαι για να κάνω το θέλημά μου με τη γραμματέα μου. Σε διατάζω να πηγαίνεις τη δίκη, έτσι και να μην με ενοχλήσεις άλλο. Ακούσε Κίκο Τζαν πρόεδρος και να δικάζω. Πού ξανακούστηκε αυτό? Λάδο μου, γαρίνι μου. Καλά, κύριε πρόεδρε, καλά. Το λοιπόν, ακούστε με. Αυτό εδώ είναι έκτακτο κρασοδικείο. Δεν έχει ούτε αριθμούς, ούτε περισπομένες, ούτε δασίες, ούτε καθέτες. Για το λόγο αυτό, πες μου όργανο, γιατί μου έφερες αυτούς τους μασκαλτσόνους εδώ να με ταράξουνε πάλι? Κύριε πρόεδρε, το απόγευμα μας φωνάξανε να πάμε γρήγορα στο καφενείο του Τρουντού, του Ψαροκόκαλου, γιατί γινόταν μεγάλη φασαρία και ας αργούσαμε, έπρεπε να πάρουμε το κάρο και να το λιωμίσουμε φτώματα. Τι είπες, φτώματα? Όπως τ' άκουσες, κύριε πρόεδρε, φτώματα. Ήτανε ετούτοι εδώ ένα και ένα δύο λεβέντες και τραυμολογούσανε εκείνον εκεί τον σιόρ Ναπολέοντα, πότε από εδώ, πότε από εκεί. Γιατί νομίζετε, κύριε πρόεδρε, γιατί σου την είχε τάξει να τσουτιδέτει και τσουτιό. Βάστα όργανο, για βάστα. Θέλανε να την πάρουν και οι δύο αντάμα. Τι μας λέω, μπροστά σε τόσο κόσμο, εκεί στο καφενείο, τα ύστερα του κόσμου. Κύριε πρόεδρε, όπως τ' άκουσε, θέλανε να την πάρουν και οι δύο. Αλλά μετά ο Σιώναβολέοντας δεν είχε αποφασίσει, τους έλεγε ποιος, σε ποιον από τους δύο θα την δώσει. Αυτοί οι δύο ήταν ανήμερα θερία και τη θέλανε και οι δύο. Και ετούτες εδώ ο Ψαροκόκαλος, ο καφετζής, είπε πιο γρήγορα να τελειώνουνε. Αλλά δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη και τους φέραμε εδώ
Κατάλαβα, κατάλαβα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Φτάνει. Τα πιες τα κρασιά σου φαίνεται. Κατάλαβα. Για πείτε μου ρε παλικάρια. Αν και τι παλικάρια είναι τούτα εδώ που θέλανε να την πάρουν αντάμα. Τέλος πάντων. Για πες μου εσύ. Τι έγινε. Ο κύριος αυτός που βλέπετε μας οικογενάρει για καιρό. Μας την έταξε πρίμα στον καθένα ξεχωριστά και τώρα κάνει το κορόιδο. Όλο δικαιολογίες είναι. Πότε του είναι λίγο τεπετάδα, πότε δεν την έχει ετοιμάσει ακόμα, πότε θέλει να το σκεφτεί λίγο καλύτερα. Δικαιολογίες είναι και δικαιολογίες. Όπως τα ακούτε κύριε Πρόεδρε, λέει την Άγια Αλήθεια. Και εσείς ρε, την είχατε ανάγκη και μάλιστα γρήγορα. Σαν δεν τρεπόμαστε και δείχνετε και σοβαροί και ευγενείς ανθρώποι. Όπως το λες κύριε Πρόεδρε, σεβαστή και ευγενή. Άλλωστε το βλέπουνε και στα μούτρα τους, δεν το βλέπετε. Και γιατί να ντραπούμε κύριε Πρόεδρε, είναι κακό να θέλεις αυτό που σου έχει τάξει ο άλλος. Μας έχει τάξει και σε σένα και σε μένα. Δεν ακούγεσαι. Μας έχει τάξει και σε σένα και σε μένα. Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή μονά ζυγά δικά σου. Εγώ πάντως κύριε Πρόεδρε θα την έδινα σε έναν από τις δύο. Σιλένσιο! Σιλένσιο! Μη σας καταδικάσω ουλούς. Σε 2 χρόνια απαγόρευση. Σε καφενεία, μπάρες, θεατόρια, ταβέρνες και γενικά όπου συχνάζουν άνδρες. Καλέ! Δική μας είναι κι αυτή! Τόσο κακό είναι κύριε Πρόεδρε να θέλεις να πάρεις μία. Εσείς δεν έχετε πάρει ποτέ σας καμία. Ωραία τι μου λες. Α, δεν θα τα πάμε καλά απόψε. Για προσέχε. Δηλαδή, δεν έχετε παντρευτεί ποτέ σας κύριε Πρόεδρε. Και τι σχέση έχει η παντριά με τούτα εδώ που ακούω. Μα να παντρευτούμε θέλουμε κύριε Πρόεδρε και αυτός ο κύριος μας έχει τάξει την κόρη του Γιαννίδη και του Διονάνες. Να πει ο διάολος μέσα σας μας καλτσώνει, με στραβοστομήσατε. Ωραία, το ξέρετε που ήθελα να εκενώσω την αίθουσα. Διότι στο ακροατήριο έχουμε και μισά παιδιά. Δηλαδή με λίγα λόγια. Του λόγου σας. Είσαστε απλά υποψήφιοι γαμπροί. Ακριβώς κύριε πρόεδρε. Πρόεδρε. Και γιατί ωραία επήγατε να κατασπαράξετε αυτό το χριστιανόνε. Ρε μπάστια δεν τα βρήκατε στην πρίκα. Και πρώτα απ' όλα για πες μου το όνομά σου. Εγώ είμαι ο Δον Ευγένιος Δικαρτελάκουες, κόμις Καρέτας, παλιός νόμπιλε και γραμμένο στο Λίμπρο Ντόρο για 11 γενιές. Και γραμμένος πάνω-πάνω κύριε Πρόεδρε. Κοντά στη τσόντα. Μη πετάγεσαι εσύ. Θα έρθει και η σειρά σου. Για συνέχαδον τέτοιε μου. Γιατί τσακωθήκατε. Δεν τσακωθήκαμε κύριε Πρόεδρε, αλλά να. Στο καφενείο του Ξαροκόκαλου γνώρισα το Κόντε Σαλιμπούργο και μου είπε ότι έχει μία κόριτσι παντριάς. Τότε του είπα εγώ τις τίτλες μου και τις περιουσίες μου, μου είπε τι έχει και αυτός και τι δίνει, και την ερωτεύτηκα. Του είπα θέλω να την παντρευτώ. Στην αρχή μου είπε ναι. Ύστερα με πήγαινε από μέρα σε μέρα. Έπειτα έμαθα ότι την είχε τάξει και σε αυτόν. Και ώστε να είναι μου κακοφάνηκε. Ψέματα κύριε Πρόεδρε. Σε μένα την είχε τάξει και είχαμε δώσει δεν λόγο να έρθει να μου την γνωρίσει. Εσύ ποιος διάολος είσαι πάλι. Εγώ ποιος διάολος είμαι. Εσύ. Εγώ είμαι ο Κόντε Σαμπουνάδας. Ο Γκράντε Νόμπιλε. Παρακαλώ όργανο. Που ποιωμένος είσαι πάλι. Εγώ είμαι ο Κόντε Σαμπουνάδας. Ο Γκράντε Νόμπιλε που έχει το σαγράδο του. Γράφτο. Και τα κατσίβελα του. Εκεί πίσω στα γύρου, πιο κάτω από την τρουμπέτα ξέρει. Ετούτος να δεις κύριε Πρόεδρε τρίτρους φόχη, αριστοκράτης από κούνια. Πάψε ωραία σου λέω, πάψε. Για να έχουμε καλό ερώτημα, πότε ώρα την ερωτευτήκατε. Αφού δεν την είχε κατεδεί καθόλου, κανένας. Έτσι δεν μου είπατε προηγουμένως. Μα από τις περιγραφές που έκανε ο πατέρας της κύριε Πρόεδρε. Άλλωστε και του λέω σου θα την ερωτευόσουνα, σαν άκουγε στην πίπα την μπρίκα που παίρνει. Σας το! Θα το πω! Το λέω τώρα! Ψέματα κύριε Πρόεδρε! Με μένα είχε πρωτομιλήσει ο αξιοσέβαστος πατέρας
Μου είχε τάξει όπου σύντομα θα την έβερνε να δώσουμε λόγο. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα κατάλαβα. Ώστε ο κύριος το έπαιξε σε διπλό ταμπλό, φτιάχτε τα πρακτικά, και του λόγου σας, μόλις ακούσατε για πρίκα, ορμήσατε σαν τα κοράκια. Φεύγω από εδώ εσύ. Και σεβαστήκανε κύριε πρόεδρε και ζηλέψανε την ομορφάδα της κοπέλας. Εσύ, γιατί όλο πετάγεσαι. Μου κάζεται ότι εσύ θα τα πληρώσεις όλα. Εγώ. Ναι. Για μισό λεπτό, για μισό λεπτό. Για κόπιασε του λόγου σου και πες μας ποιος είσαι πρώτα απ' όλα. Ναι. Παρακαλώ, εγώ. Ναι, ναι εσείς. Εγώ κύριε πρόεδρε. Ξεδώσεισαι ο κύριος. Όχι κύριε πρόεδρε. Αλλά. Αριστοκράτης είμαι, μιλάω με τον εγώ. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Εάν δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Όχι, να μου πεις ποιος είσαι. Εγώ είμαι ο Κόντε Ναπολέων Σαλιμπούργος. Υπότης της Πίνιας, της Βαβέλας και του Πότη. Ήθελα να ξέρα ποιος διάολος σου έχει δώσει όλους εντούτους εδώ τους τίτλους. Σου έχουν κληρονομήσει κύριε πρόεδρε από τους παλιούς τους. Δεν το βλέπετε στα μούτρα του. Αυτοί και οι δύο βρωμάνε αρχοντιλίκη. Καφετζή, το είπα και πριν. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά εμείς οι δύο απόψε. Συνέχεια κόβεις τη διαδικασία. Για λέγε εσύ ο Ναπολέοντα. Γιατί σου κοροϊδεύσες σε του νους εδώ τους δύο. Δεν κοροϊδεύσα κανένα κύριε πρόεδρε. Δεν κοροϊδεύσα κανένα. Απλά, να, σαν πατέρας ήθελα το καλύτερο για την μοναχοπηγατέρα μου. Κατάλαβε. Δηλαδή απλά ήθελες η κόρη σου να πάρει έναν από σου δύο. Και απλά δεν είχες αποφασίσει. Μα τέτοιους αρχόντες δεν θα δίνα έναν από τους δύο στην κόρη μου. Τι λέτε τώρα, ήταν θέμα χρόνου, πότε θα αποφάσισα και σε ποιο θα την έδινα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Όργανα, να μου φέρετε αμέσως εδώ την κόρη του κυρίου να αποφασίσει μόνη της ποιον θέλει να τον πάρει. Άσταμα και να τελέψει το θέμα. Να πιούμε κι εμείς τον κράσο μας με την ησυχία μας. Μα κύριε πρόεδρε, τώρα είναι αλλά. Όχι. Όργανα, φέρτε μου αμέσως τη θυγατέρα του Σιόρ Ναπολέοντα. Αλλά μέχρι να έρθει, παρακαλώ. Κόπιασε κατά εδώ, καφετζή. Και λέγε γιατί πεταγώσουνε κάθε τρεις και λίγο. Μα είναι ανάγκη τώρα να φέρουμε μικρό παιδί εδώ νυχτιάτικα που κάνει όχι, και κρύο όχι, τώρα. Όχι. Κάτι που βάλουμε εδώ. Όχι. Σου δίνω το λόγο μου μέχρι τις τρινές θα αποφασίσεις σε ποιο παλικάρι θα πιω εδώ. Όχι. Θα γίνουν όπως σου τα είπα. Το λοιπόν, λέγε καφετζή. Τι να πω εγώ κύριε πρόεδρε. Εγώ κανένα καφέ κάνω, κανένα πονιά που δίνω, καμία καζόζα. Πρόσεξε, όχι από αυτήν που μπει ο Φωκάς την άλλη φορά στη Βουλή και χέστηκε και έμεινε το νομοσχέδιο η Πάντο. Εκτός αυτού, τι να ξέρω εγώ κύριε πρόεδρε, ένας φτωχός αγράμματος άνθρωπος είμαι. Τι σχέση έχω εγώ με αρχοντιλίκια και νομιλέου. Δεν ξέρω. Πελάτες σου είναι αυτοί και σίγουρα του λόγου σου ξέρεις καλύτερα. Εξάλλου εκεί πίσω. Όλο κάτι μουρμούριζες. Τώρα δεν ξέρεις, μήπως δεν θέλεις να μας πεις με ακρίβεια τι συμβαίνει. Τι είπες κύριε πρόεδρε, πελάτες μου. Ναι. Αυτή μια στο τόσο ερχότανε, επίνανε κανένα καφέ και γινότανε μποχός. Αλλά δεν ταιριάζανε αυτή με το καφενείο. Όλο για λέσχες, για θέατρα, για φουαγέ μιλούσανε. Κάπου και που ερχότανε και μετά χανότανε. Αλλά σκατά να φάνε ήτανε κύριοι. Μωρέ φάτε τα όλοι αντάμα. Εμάς εδώ μη μας αγκάρετε. Ωραία, δεν είχανε με κανέναν προηγούμενα. Ούτε είχανε κάνει ποτέ τους έστω και μία φασαρία. Φασαρία, τι λες τώρα κύριε πρόεδρε. Σου είπα κύριοι, τώρα αν πάνω στα νεύρα τους λέγανε και καμιά κουβέντα, τι να πούμε, άνθρωποι είναι, αλλά πάντα με ευγένεια και ανθρωπιά και αρχοντιά. Πρώτη βολά ακούω, τσακωμό με ευγένεια. Αλλά δεν μας έχεις πει το όνομά σου να το γράψει η κυρία γραμματέας
που έχει ξεκάμει τσιμαρίδες εδώ. Για πες μας, πώς λέγεσαι? Το όνομά μου, κύριε Πρόεδρε, εκ προανέκαθεν ήταν Πιπίτσης Αντωνέλος με το όνομα. Αλλά η Καμόρα και οι γνωστοί και στο καφενείο με φωνάζουνε ψαροκόκαλο. Γιατί μ' αρέσει να τρώω τα ψαρούλια με τα κόκαλα. Ανοίχτε ωραία να διαβούμε! Μη σας πλωίζω, βλαδιάτικα! Πού μας ξατρέχετε σε κρατιά δικαστηρία! Έχετε άλλη δουλειά να κάνετε! Ήρεμα, πατέρα, πού είναι η Γαμπρίλη! Ήρεμα, ήρεμα, κυρία μου! Κάτσε ήσυ! Από πού μας ήρθε τούτο εδώ? Είναι η κοσκοφυγατέρα μου, κύριε Πρόεδρε. Για κοίταξε τι είναι. Λουλούδι! Δεν μου μοιάζει, μου έχει πάει το τούτο μου. Για κοίταξε το. Αυτή ήταν για τους δύο γαμπρούς. Για λίτσου πέφτει. Για αυτούς τους δύο γαμπρούς. Και γαμπρή. Δεν πεις εσύ κανένα γαμπρό. Όχι. Όχι. Ρε παιδιά. Βλέπουνε κανένα γαμπρό εδώ πέρα και δεν τον έχουν πάρει χαμπάρι. Ω, ω, ή... Θα μολάρω τον Πόπι. Λεβέντε, εσείς είσαστε οι γαμπροί και μου το παίζετε διπλό παιδιά. Έλα εδώ κοπέλα μου. Πάρε και διάλεξε ένα από τους δύο να φινίρουμε. Έχω φύγει το μαγαζί πάντων. Και οι δύο όμορφοι ιδέα, δεν ξέρω ποιον να διαλέξω. Μάζωστο! Τι γίνεται εδώ πέρα? Και εσύ, που είσαι πλησίως με έναν πρόμορφο. Είδες ωραία σε νοικοκιά, ανταργιάστηκε. Εσύ ρε Μαμόλο, πώς είσαι ντυμένος έτσι? Πότε να κοφτήσεις το μουστάκι εσύ, ωραία? Στα καρναβάλος είσαι που να σε φάει. Είμαι ευγενής γυναίκα, είμαι ευγενής. Τσουσέλιο, 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 τσουσέλιο! Διαβάστε ένα λεπτό, κοπέλα μου. Τι θέλεις να κάνουμε τώρα, ωραία, να το παίξουμε τα ψήλου ή να το γύρουμε στο τουρλουλού? Έλα, τελείωνε, πάρε ένα από σου δύο να φινίρουμε. Μπας και θέλεις να ανέβεις του λόγου σου στην έδρα να δικάσεις. Έλα εδώ. Για λίγο ησυχία, παρακαλώ. Το λοιπόν, ένα θέλω να ξέρω. Για αυτήν εδώ γινόταν ο καβγάς. Καβγάς. Όχι και καβγάς, κύριε Πρόεδρε. Μια διφυγνωμία είχαμε με τον φίλο μου, αλλά από τώρα που γνωριστήκαμε καλύτερα, αποσύρομαι και έτσι εύχομαι να ζήσουν αυτή τη μέρη και να τσοπατήσουν. Ευχαριστώ. Αλλά όχι, όχι. Εγώ αποσύρομαι. Άλλωστε, με σένα έχει πρωταρχίσει τις κουβέντες ο αξιοσέβαστος πατέρας μου. Τι λένε, ωραί, τούτοι εδώ, ωραί. Πήγες και βγάλες τη φυγατέρα μας στην δημοπρασία, ωραί. Γυναίκα. Δεν τρέπεσαι, ωραί. Γυναίκα. Δεν σου πω πει να μην ξανασχοληθείς με το παιδί. Σκέψου την αριστοκρατική μας καταγωγή, γυναίκα. Τι πιάνε, ωραί, λογογεννημένο. Άκη μου, απέλου. Αυτό που κάνετε είναι τροπή. Εντάξει, εγώ απόψε πρέπει να φύγω με κάποιον από σου δύο. Πρέπει κάποιον να πάρω. Βγάζετε που εσύ θα πάρεις τα βουνά. Εγώ όμως, τι απόφαση θα πάρω, τι απόφαση. Να σου πω εγώ, κύριε Πρόεδρε. Ένα από αυτά τα δύο καλόπαιδα πρέπει να φύγει οπωσδήποτε από εδώ παντρεμένο απόψε. Διαφορετικά θα μπλέξουμε, θα χάσουμε αυγά και γαλάτια. Να το πάρεις εσύ, ψέρω από καλά αυτό το φθηνό. Καλά κόντε μου, με τι το κάνεις, με καρακάτσα. Έλεγε αυτήν εγώ τη γυναίκα μου, ρε. Έλα εγώ, παιδί, έλα εγώ, έλα εγώ, κοπέλα μου, έλα εγώ, έλα εγώ. Δεν σε δίνω σ' αυτόν, θα σε δω πως τον άλλον. Τον άλλον θα σε δω πως. Σ' αυτόν, σε τούτον, και μη μου κάνεις πριτς. Ο πατέρας της μας την είχε τάξει σαν κόμισα. Το δίδυμο του Μελικέκα. Όχι, δεν την πέφτω. Μη μου στενοχωρήσε, μη μου. Σταματήστε. Αφήστε την πολυλογία και αποφασίστε, γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και κρυώνει. Να πάει στα σπίτια του και να φινίρουμε κι εμείς. Έλα, εσύ γιατί έχεις τέτοια πρεμούρα να παντρέψεις έναν από τους δύο? Μπας και σου έχει τάξει κανένας κάτι ντυς για τα διαμεσολαβητικά. Ω Παναγία μου, τι κουβέντα είναι αυτή που κάνεις, κύριε Πρόεδρε? Εγώ να βοηθήσω ήθελα και να βοηθήσω και σένα περισσότερο. Εντός αυτού
Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Γιατί απόψε να μην φύγουν από εδώ δύο ανθρώποι παντρεμένοι. Ελάτε λεβέντε μου. Μάστο. Παρακαλώ. Εμένα κύριε πρόεδρε δεν με αφήνει η μάνα μου. Τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, είμαι μητσός ακόμα και θα πρέπει να μεγαλώσω για να πτύξει το μυαλό μου να μην κάνω βλακίες. Κι εγώ θα πρέπει να ρωτήσω τον παπά μου να δω με αφήνει. Δεν πρέπει να κάνω του κεφαλιού μου συνέχεια. Σταματήστε ωραία και αφήστε τα νάζια και πάρτε μια απόφαση. Ωραία. Και μην αλυσμονάτε την πρίκα τη χαθήκαμε. Τι πια. Έτσι να ξέσω ρε ρε δίπολο του αντρώνε. Μίλα ρε. Μη σου ανοίξω την κεφαλά εδώ μπροστά σε όλο τον κόσμο. Μίλα. Τι να πω τώρα. Τα πες εσύ όλα αλλά ξέρεις πως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το σκάρτο εμπόρευμα, το τζιντζιλάρι όμορφα κοιτά και το πασάρι ευκολότερα. Τι να κάνω. Στον τι κεφάλα σου ωρε. Με τη μεγαλομανία σου και με τη νιαραντιά σου. Όταν ωραίσου την εχαλέψανε κάτι καλό παιδά, δεν την έδωκες. Εκείνα τα πεινασμένα. Ναι, πως ήταν φτωχά. Φτωχά. Και με ροκαμαντιά ήταν. Κακομυριασμένα. Εσύ ωρε, ήθελες τίτλους και νοπηλίκιο. Για τον οδρεμένο. Τώρα ωρε που εσύ δέψε και δεν τη θέλει κανένας, φώτινε. Διαβάστε ένα λεπτό, Ριντόν. Διαβάστε ένα λεπτό. Δηλαδή, δεν υπάρχουν τίτλοι νόμπιλε, ούτε αρχοντιλίκη, τίποτα, ούτε πρίκα. Τι πρίκα, ωρε. Αυτή εδώ χωρίς καλά στα σκέλια της τόσα χρόνια, ούτε τρύπα δεν θα έχει. Δεν έχει κλείσει αυτή. Όσο για τον τίτλο, τι να σου πω, ο Κόλτες και Σαμόλης. Τι απόφαση έβγαλες, κάθε τζι. Δηλαδή, ο Κόντες Αλιμπούργος και τέτοια γιο ή σαμπάνια μας βγήκε ξινή τραπέζι. Τι λέει ωραία τούτος εδώ. Πώς παρουσιάστηκες ωραία τους ανθρώπους, ωραία εξωθέλημα. Πώς. Για μια στιγμή, δηλαδή ο κύριος μας είπε ψέματα. Μας δεν είναι αυτό. Δεν είναι της τάξης μας. Παρακαλώ. Εδώ, μην πούνε εσείς ακόμα. Δηλαδή, δεν είναι Κόντες σαν και εμάς. Δεν έχει τίτλους νόμπιλε σαν και εμάς. Ναι ωραία. Έχει τίτλους νόμπιλε όπως σας ήταν και εσείς λαμόγια. Που θέλετε να φάτε τα λεφτά του χριστιανού ανθρώπου. Έτσι, τώρα θα τα πω όλα. Κάφετζι. Εσύ ήσουν που δεν ήξερες τίποτης. Για λέγε εδώ. Τι ξέρεις για τους κυρίους. Όχι κύριε πρόεδρε. Ούτε το ξέρουμε ούτε μας ξέρει. Εμείς είμαστε αριστοκράτες. Δεν έχουμε παρεδώσει με τον λαουτζίχο. Πώς είναι δυνατόν κύριε πρόεδρε να έχουμε εμείς σχέση με μπελασκασαρία και κοιτάξτε τα μούτρα του είναι σαν και στο πρόξενο. Ώστε έτσι τώρα θα τα πω όλα ρε. Εγώ κύριε πρόεδρε γίνηκα βανταδόρος για να ρεφάρω τα βερεσέδια. Ένα χρόνο πήγαν τα κοθόνια αυτά στο καφενείο και Φράγκο δεν είδα στην τέτοια. Ακούω. Όταν λοιπόν εμφανίστηκε από εκεί ο Σιόρταλαράς και μας είπε για τη θυγατέρα του, τσούπα, θα σας κάνω εγώ ρε τη σεμπριά. Και όποιος από σου δύο την πάρει και βάλει στο χέρι, το χέρι την πρίκα, θα μου πληρώσει και εμένα τα βερεσέδια. Και δώκαμε και τα χέρια μάλιστα. Και έτσι σου φέρα σε επαφή με το Κόντε Σαλιμπούργο. Ούτε καν τον ήξερα. Πού να ξέρα εγώ που ήταν μαϊμού. Και πού να ξέρα και τι κουάδρο είναι φιλανέρα του. Έλα εδώ καφετζή. Έλα εδώ καφετζή. Εσύ μιλάς. Ρεντίκολο, εσύ μιλάς που μας έβαζες κουνιάκο από τη λάτα 1,5 αστέρι και μας το χρέωνες για γαλλικό μπράντι και έπειτα ένα πίναμε τρία μας χρέωνες. Κοιτάξτε ρε, κοιτάξτε μούτρα για γαλλικό μπράντι, κοιτάξτε μούτρα για νόμπιλε, ο Λόρδος Κούτσουλος Ντεκάκα και ο Κόντε Μπρουμ. Μπράβο σας ρε, μπράβο σας. Ο ένας πήγε να κοροϊδέψει τον άλλον. Εγώ έχασα τα όμολα. Κι εγώ, μοναχός μου.
Τι απόφαση θα πάρω να πηγούς εδώ. Θα σου πω εγώ, Σιόρ Πρόεδρε, τι απόφαση να πάρεις για να σώνουμε το θέμα. Στον Ιωράντα τον άντρα μου που να τον εκόψει η εκλογιά, να του απαγορεύσετε ακόμα και στα καρναβάλια να το ξαναπαίξει νόμπιλε. Για τιμωρία να τον στείλετε να πάει να καθαρίσει τσουτράφους από τους κουτσούλους και τα σκουπίδια. Γιατί αν περιμένουμε από το Δήμο, θα πνιγούμε στο σκατό. Όσο για τους δύο παραλίγων γαμπλούς, αυτούς με τα φτιάρια να καθαρίσουν τα στουμπωμένα καναλέκια. Μπράβο σου, Σιώρα μου, κι αν μην ξέρω το όνομά σου. Το Βαγγέλιο λες. Εκεί να σου στείλεις, κύριε Πρόεδρε, αυτά τα κοθόνια που θέλανε να κοροϊδέψουνε τίμιους ανθρώπους σαν και εμάς. Περίμενε, καφετζή, και τότε και η σειρά σου. Γιατί κακός που τι είσαι και του λόγου σου. Έλα εδώ, κοπέλα. Αυτόν, κύριε Πρόεδρε, να τον στείλουμε πεσκέσεις στο Δήμαρχο. Να ξανανοίξει τις κατουρίστρες και να καθαρίζει χέστρες. Γιατί για καφετζής εσύ κάνεις όμως για εισαγγελέα, του χρόνου εδώ θα είσαι. Ας γίνει έτσι, ας γίνει έτσι. Θα είναι πιο χρήσιμη στο ξεσκάτισμα της πόλης. Όργανα, πάρτε τσου είπα. Πάρτε σου, πάρτε τα λεφτά μου. Τελειάρτε η συνεδρίαση. Και για να σου πω, άμα έχεις κανένα καλό παιδί να βολέψουμε του το δωτάχαρο. Ωρε, μήπως υπάρχει κανένας λίμπερος εδώ πέρα. Άμα πέσω στο κρεβάτι, δεν ζητάω όμορα, ούτε θέλω πρίκα. Μα αν έχετε φιλότιμο, γράψτε με στο ΙΚΑ. Βαρύ και ανθυγινό, θέλω αυτό που θα κάνω. Κι αν πάθω τίποτε, σας στείλω στα παθάνω. Γυναίκα! Ο κύριος πρόεδρος Γαμπρέου! Καθίσετε ευτυχισμένοι και καλούς απογόνους! Τώρα ξυπνήσε! Για τον Γαμπρέο χειροκρότημα! Για τον Γαμπρέο! Άξιος! Άξιος! Και βαστάμε και τον άλλον για τον έχουμε για ρεζέρβα! Ο Κόβερο! Θα τον βάλετε για ρεζέρβα! Βαστάτε τον Κόβερο! Πάρ' το μικρόφωνο! Μικρόφωνο! Για ρεζέρβα για την Ήμη! Βεβαίως!